Ακούστε, κυρία Τρέμη, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε εμείς ως κυβέρνηση ανοίξαμε τρεις κλειστούς φακέλους για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ανοίξαμε το φάκελο της βίας στα γήπεδα, ανοίξαμε το φάκελο των στημένων παιχνιδιών, μισό λεπτό, και ανοίξαμε επίσης και το θέμα της διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι τρία επικοινωνούντα δοχεία. Είμαστε ένα χρόνο μετά από τότε. Έχουν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις και πάρα πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Όπως το είπατε πολύ σωστά, κύριε Μητσάκη. Έχουν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις. Το είπατε πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ να σας πω τώρα, ξέρετε, δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Μητσάκη, δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να δέχεστε τηλεφωνήματα από προέδρους που να σας λένε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι λύση αυτό το πράγμα. Λύση ασφαλώς δεν είναι. Αυτή την για πέστε μου, δηλαδή, αντί η πολιτεία να κάνει κάτι προς αυτή, εκτός από ανακοινώσεις θα γίνει τίποτα. Πρέπει να εξηγήσουμε καταρχήν ποια είναι τα όρια της εμπλοκής ελληνικής πολιτείας. Η ελληνική πολιτεία. Δεν περιορίζεται πουθενά η ελληνική πολιτεία. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή το συμπέρασμα, κύριε Πρετεντέρη, του ντέρμπι των αιωνίων, δεν είναι τόσο το θέμα της βίας. Είναι μία πτυχή. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και μπορώ να σας πω ότι ο συνολικός απολογισμός, το έργο της βίας. Το συνολικός απολογισμός θα γίνει σε 200 παιχνίδια. Κύριε Μητσάκη, τα οποία μισό λεπτό, κύριε Πρετεντέρη. Αλλά μετά τις πολλές ανακοινώσεις που κάνατε. Αφήστε να τελειώσω. Να τελειώσω. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι να δούμε αν το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να εξασφαλίσει ως συνταγμένος μηχανισμός την ίδια του τη φερεγγιότητα. Φιλολογικό ερώτημα. Δεν είναι φιλολογικό. Πώς είναι δυνατόν, αυτοί που τα κάνουν τα επεισόδια. Να, με συγχωρείτε, τώρα αυτά, μιλάμε σε ένα κοινό που έχει πάει μια φορά στο γήπεδο στη ζωή του. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Αυτοί που οργανώνουν τα επεισόδια. Ναι. Αυτοί που βάζουν να δέρουν τους ποδοσφαιριστές είναι οι ίδιοι που δικούν το ποδόσφαιρο. Σε αυτό θα τιμωρήσουν. Κατά συνέπεια. Πώς θα γίνει αυτό. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο αυτή την ώρα πρέπει να γίνει εκτός από την αυστηροποίηση η οποία είναι μέσα στο πεδίο ευθύνης της κυβέρνησης, είναι να ξεκαθαρίσουμε, και το λέω ευθέως, θεσμικά, αν το συντεταγμένο ποδόσφαιρο είναι ή δεν είναι σε θέση, και το λέω με κάθε σοβαρό να οργανώσει το πρωτάθλημα. Μα δεν είναι οι άνθρωποι. Και δεύτερον, αυτό το οποίο επίσης καλούμαστε να ξεκαθαρίσουμε, και ακούστε με, πέρσι τέτοια εποχή, ήταν η ίδια εποχή που είχαμε γεγονότα πολύ χειρότερα από τα φετινά. Ποια? Δεν διστάσαμε. Αφήστε να διακόψουμε. Μα τώρα, κύριε Μητσαξή, με συγχωρείτε, είναι λύση να διακοπεί το πρωτάθλημα ή είναι λύση να γίνονται οι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με μαθητές? Κυρία Τρέμη, δεν είναι καντάτι αυτό για το ποδόσφαιρο. Να κλείσει η στρόφιγγα, ηρεμία, να ακούσετε τι λέμε. Να κλείσει η στρόφιγγα τη κρατική ή μη κρατική χρηματοδότηση. Πέρσι το αποφασίσαμε. Και φέτος είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να εξετάσουμε ξανά αν αξίζει τον κόπο ένα προϊόν με αυτά τα χαρακτηριστικά να το χρηματοδοτεί άμεσα ή έμεσα ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτό είναι το νόημα της ανακοίνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, αν το δείτε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, λέμε η ανακοίνωση είναι η εξής, η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η εξής. Την επόμενη φορά που θα κυβερνάνε 10 να δίνουν το ΣΥΣΕ, θα του πει ο ΣΥΣΕ, προσέξτε με δίρετε, γιατί ο Μητσαξής θα σα κόψει την επιχορήγηση μετά από 6 μήνες. Ή θα φέρει νομοσχέδιο Μητσαξής. Ερμηνεία, έχετε κύριε Μητσαξή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή, έλεος. Έχετε την εντύπωση, κύριε Πρετεντέρη, εσείς που ξέρετε από γήπεδο ότι η ελληνική πολιτεία είναι αρμόδια να μπαίνει στα αποδυτήρια, να ελέγχει τους διαλόγους μεταξύ παραγόντων και διαιτητών ή να ελέγχει την ελληνική διαιτησία. Δεν έγινε παρουσία εισαγγελέων. Η ελληνική πολιτεία φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Πρετεντέρη. Κύριε Μητσάκη, το θεσμικό πλαίσιο είναι τους ενισχύουμε ή όχι. Να κάνω και αν μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν το πρωτάθλημα. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν έγινε παρουσία εισαγγελέων τον ντέρμπι. Ορίστε. Παρουσία εισαγγελέων δεν έγινε τον ντέρμπι. Βεβαίως. Πού είναι εισαγγελέα? Και γι' αυτό αυτή η μέρα. Έγινε, ασκήθηκε. Πού? Προκατακτική εξέταση. Όχι, ήταν παρόντες. Ήταν παρόντες. Ναι, ήταν. Πούντι. Τους είδατε να κάνουν τίποτα. Να σύλληψη. Αληθέα ότι σήμερα 13 αφέθηκαν ελεύθεροι από τον δικαστή? Αυτό είναι θέμα αυτή τη στιγμή ποινική οικονομία και πρέπει να φεύγουμε τώρα στο μηχανισμό τη ποινική οικονομία. Αυτή την ώρα διεξάγεται συγκεκριμένη εισαγγελική έρευνα. Επεμβαίνει ο αθλητικός εισαγγελέας. Η απάντηση είναι θεσμική. Ναι. Αλλά η θεσμική απάντηση ουσίας, σας το λέω ξανά και δώστε τη σημασία που πρέπει, είναι η κρατική ή η μη κρατική χρηματοδότηση σε ένα προϊόν που το ποδόσφαιρο αυτοδικούμενο δεν μπορεί να παίξει ρόλο. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή όχι? Να ζητήσω ένα σχόλιο και από τον κύριο Σαμπράκο. Μήπως τελικά θα ήταν λύση να μην βγαίνουν οι ομάδες στο Champions League, γιατί από εκεί αντλούν τα χρήματα? Θα τις έτσουζε σε τέτοιο σημείο και αυτές και τους οπαδούς τους δώσουν να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα? Γιατί πας Γιάννε, σίγουρα θα τις έτσουζε, αλλά εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι να ασχοληθεί επιτέλους μια κυβέρνηση σοβαρά με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Προηγουμένως είπαμε ότι αν είχαν συμβεί όλα αυτά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, μια ελληνική ομάδα
θα έφευγε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Ο κύριος Μπιτσακής είπε προηγουμένως ότι απειλεί. Τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο πράγμα σας λέω. Δηλαδή, αν υπήρχε μια αυστηρή ποινή, ενδεχομένως και οι ομάδες και οι παράγοντες και οι οπαδοί θα είχαν μια άλλη στάση. Ναι, εγώ θα σας το πω και πιο ειδικά. Ο κύριος Μπιτσακής είπε προηγουμένως ότι τώρα η κυβέρνηση απειλεί τις ομάδες ότι θα τους κόψει τη χρηματοδότηση. Μα αυτό το λέει από το περασμένο καλοκαίρι. Έχουν γίνει τόσα και φέτος και πάλι σε καμία ομάδα δεν έχει διακοπεί η χρηματοδότηση από την πλευρά της πολιτείας. Και θέλω να πω για να το ολοκληρώσω αυτό ότι επειδή ακριβώς δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μια κυβέρνηση σοβαρά με την αθλητική βία, όπως και με τα στημένα παιχνίδια, 1,5 χρόνος έχει περάσει κύριε Μπιτσακή από τότε που πήρε τους φακέλους η ελληνική πολιτεία και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο προσκήνιο. Απολύτως τίποτα. Γνωρίζετε κύριε Σαμπράκο, συγγνώμη σας διακόπτω. Είπα στο προσκήνιο. Ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε και τυχαία το φέρνει. Έχει περάσει 1,5 χρόνο και ήρθαν 4 άνθρωποι να καταθέσουν. Σήμερα και τι λέει που αυτό. Μιλάμε, ήρθαν οι εκπρόσωποι τη UEFA και κατέθεσαν ενόρκω. Μετά από 1,5 χρόνο, σα λέω και πάλι. Χρόνο. Ο χρόνο αντίδραση θα λογοδοτήσει. Να πάμε στον κύριο Πιλάβιο, μια που ήρθε και εκεί η συζήτηση. Κύριε Πιλάβιο, τι γίνεται με αυτή την έρευνα για του τιμένου αγώνε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, σήμερα. Συγκεκριμένα ή και συμπτωματικά, όπως είπε και ο κύριος Μπιτσακής, ήρθαν 4 αξιωματούχοι, οι οποίοι είναι νομικοί και ειδικοί για το στοιχηματισμό. Ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα θα μάθουμε. Κοιτάξτε, κυρία Τρέμη, τώρα ονόματα των ανθρώπων που ήρθαν εν κρυπτό και όχι, για λόγους ασφαλείας. Δεν εννοώ τη UEFA, εννοώ αυτών που εμπλέκονται στους τιμένους αγώνες. Μισό λεπτό να σας πω αυτό βεβαίως. Και κατέθεσαν εν κρυπτό και για λόγους ασφαλείας. Σε μια αίθουσα του αεροδρομίου ενώπιον της εισαγγελέως της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Αυτό έγινε μετά από δική μου παρέμβαση, διότι ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει δικαστική συνδρομή ενός μάρτυρα από το εξωτερικό να γίνεται από την ελληνική δικαιοσύνη. Μιλάμε για 2 χρόνια και. Αυτό λοιπόν έγινε με δικές μας πρωτοβουλίες. Έγινε σήμερα. Κατέθεσαν, μιλώντας με την εισαγγελέα. Πιστέψτε με, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα δούμε αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε κάτι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Κύριε Πιζαξή, να πω κάτι, μια κύριε φράση. Κύριε Πιζαξή, μια κουβέντα σας παρακαλώ. Ναι, μια φράση. Ότι το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα δεν είναι εύκολο. Στη Θάτσερ της πήρε 5 χρόνια να το λύσει. Και δεν τόλμησε και πλήρως. Στην Ελλάδα έχει πάρει 30 χρόνια με γενναίες αποφάσεις. Εδώ και ένα χρόνο, ένα πρόβλημα το οποίο ήταν κάτω από το χαλί. Της πήρε μία νύχτα μετά το Χέιζελ, αν θυμάμαι καλά. Μία νύχτα μετά το Χέιζελ της πήρε της Θα γίνει στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ευχαριστώ.